Εννοώ τουλάχιστον από τη διαρροή που βγήκε από το Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πανηγυρίζουμε για τίποτα. Δεν είμαστε άνθρωποι, το έχουμε αποδείξει κατά την άποψή μου και η κυβέρνηση που πανηγυρίζει. Αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι δεδομένο και συγκεκριμένο. Δεν έχουμε λόγο να έχουμε υψηλούς τόνους, δεν έχουμε λόγο να ανεβάσουμε την ένταση. Διεκδικούμε πράγματα στο Eurogroup, σε όλα τα επίπεδα, με όλους τους τρόπους. Διεκδικούμε αυτό που από την αρχή είχαμε ως στόχο, να βγάλουμε την χώρα από την κρίση. Ο δρόμος για την έξοδο από την έξοδο της χώρας από την κρίση είναι δεδομένος και συγκεκριμένος. Τον έχουμε περιγράψει σε όλους τους τόνους. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν τον καταλαβαίνω. Δεν είναι μια ερώτηση η οποία... Κύριε Παρακά, αν το πετύχετε... Δεν θα πείτε ότι πετύχαμε το στόχο μας. Αν το πετύχετε. Γιατί λοιπόν. Βεβαίως. Μας λέτε βεβαίως. Ότι δεν είναι πιθανό να το πετύχετε. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική ερμηνεία της έντασης. Δηλαδή, γιατί να πανηγυρίσουμε για ποιο πράγμα. Εμείς διεκδικούμε. Καθόλου. Έρχεται. Καθόλου. Μήπως άλλαξαν τα μηνύματα που έρχονται σε εσάς. Καθόλου. Ή μήπως θέλετε έτσι κι αλλιώς. Να μην δοθεί. Όχι να μην δοθεί. Δεν δίνουμε, δεν εννοώ να μην, δεν δίνουμε να μην θέλετε, ένταση. Αλλά να το πάτε. Ακούστε, δεν δίνουμε ένταση, δεν πανηγυρίζουμε, δεν δημιουργούμε δικό μας success story. Έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, την έχουμε περιγράψει. Είναι το χρέος, διεκδικούμε για το χρέος και θέλουμε να και στο Eurogroup και σε όλα τα επίπεδα της Ευρώπης να μπουν στη διαδικασία έτσι ώστε το χρέος της χώρας να γίνει βιώσιμο. Να αλλάξουν στρατηγική ορισμένοι, όχι όλοι, κάποιοι έχουν αλλάξει. Σήμερα η κορυφαία εφημερίδα της Γαλλίας λέει στον κύριο Μακρόν, δίνει μήνυμα δηλαδή στον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, ο οποίος ήρθε και στη χώρα μας ότι πρέπει να τελειώσουμε με την ελληνική κρίση. Πώς? Ότι η ελληνική κοινωνία έχει σηκώσει το βάρος, τελειώσαμε με αυτή τη διαδικασία και πρέπει να μπούμε σε έναν άλλο δικό άξονα. Αναφέρεστε στη Λιμπερασιόν. Στη Λιμπερασιόν. Λέει, κύριε Μακρόν, δώστε χέρι, ακριβώς, το χέρι σας στον ελληνικό λαό. Ο δικός άξονας για την έξοδο από την κρίση της χώρας έχει χαρακτηριστεί από πολλές μεριές πλέον. Η χώρα μας έχει φύγει από την απομόνωση. Ναι, αλλά η Λιμπερασιόν, η Λιμπερασιόν έχει και κάτι από κάτω που λέει χαρακτηριστικό. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει τους κυβερνώντες. Συμφωνώ. Άρα. Μα το λέω, έτσι, κύριε Δραγιού, θέλω το να λέω. Πω ότι μερτικό ευθύνης δίνει σε όλες τις κυβερνήσεις για το που βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε να δείτε, εμείς δεν έχουμε βγει, δεν έχουμε αλλάξει γούνα το Μάρι. Εμείς αναγνωρίζουμε τις όποιες ευθύνες έχει η κυβέρνηση. Όμως επισημαίνουμε ότι τα άλλα δύο κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενωμένα για να ρίξουν τη δική μας κυβέρνηση έχουν πολύ περισσότερες ευθύνες. Και δεν θα βγούμε ποτέ να πούμε εμείς όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αλλάξει τώρα άποψη. Πριν δύο χρόνια λέγαμε άλλα, ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα του 4,5% μπορούν να τα πετύχουμε. Και τώρα οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν διετελέσει και υπουργοί και κορυφαία στελέχη, ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που έδιωχνε απέλυε κόσμο. Διότι έλεγε ότι το δημόσιο είναι μεγάλο. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν λέει ότι ενώ επερασπιζόταν πρωτογενή πλεονάσματα της κυβέρνησης Σαμαρά του 4,5%, τώρα λέει ότι το 1,7% που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, λέει α, είναι υψηλό. Αυτά τα πράγματα είναι για να τρελαίνει τον κόσμο. Άρα, ολοκληρώνω. Άρα, εμείς δεν δημιουργούμε το δικό μας success story. Εμείς πετυχαίνουμε νίκες, τις οποίες περιγράφουμε στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό κάνουμε. Κύριε Μηταράκη, διαβάζω από τον κύριο Μοσκοβισή στο Πολίτικο. Έχει καταληφθεί, λέει ο ίδιος, από απόγνωση, διότι αποφασίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες για τη μοίρα.